Ευχαριστώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την πρόσκληση προς τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου να παρευρεθούμε σήμερα στη σημερινή σας συγκέντρωση, να σας μεταφέρουμε την αγωνία του εμπορικού κόσμου, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της αγοράς, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια με την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση έχουν υποστεί πολύ μεγάλες συνέπειες. Ανέδειξε αυτή η πρωτόγνωρη κρίση τα μεγάλα προβλήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί και με τη δεκαετή κρίση και φυσικά γιγαντώθηκαν με αυτή την δύο χρόνων που συνεχίζει ακόμα να υφίσταται. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αγοράς του λιανικού εμπορίου, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Γενικέ, ότι είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με μεγάλη συμμετοχή στα έσοδα του κράτους, αλλά κυρίως και στην απασχόληση. Και αυτά είναι δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία στο σύνολό τους η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να τα εξετάσει και να δει και η σημερινή κυβέρνηση, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, εάν θέλει την επόμενη μέρα να υπάρχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα στην αγορά και γενικότερα να υφίστανται μέσα στην εθνική μας οικονομία. Το λιανικό εμπόριο και οι συνέπειες του μέσα στα δύο χρόνια αυτά αναδείχθηκαν πάρα πολλές φορές και από τον δικό μας τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου, που προσπάθησε με όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις που έκανε, και εσείς σαν πολιτική παράταξη ενημερώνεστε συνεχώς. Η τελευταία δε ανακοίνωσή μας και επιστολή μας προς τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης είχαν σαν στόχο να αναδείξουν ότι πλέον το λιανικό εμπόριο έχει βρεθεί σε ώρα μηδέν. Υπάρχει μια ελεύθερη πτώση, αν θέλετε, στην αγορά τους τελευταίους ειδικά τρεις μήνες από τότε που εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα στις αρχές Νοεμβρίου, που ουσιαστικά οδήγησαν τους συναδέλφους εμπόρους να κάνουμε και τους ελεγκτές στους συμπολίτες και συμπολίτησες που αποτελούν και την υπελατεία μας, το κεφάλαιο της κάθε επιχείρησης, και να τους διακρίνουμε σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έρθουν στις επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να χαθεί η τελευταία εορταστική περίοδος και η εκπτωτική περίοδος η οποία διανύουμε τις τελευταίες μέρες, και να έρθει να προσθεθεί σε αυτές που ήδη χάθηκαν μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, αφού υποχρεωθήκαμε για 6 μήνες συνολικά να παραμείνουν κλειστές οι επιχειρήσεις με κρατική εντολή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Αποδείξαμε στην πράξη, το αναγνωρίσαν όλοι, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν είμαστε η εστία μετάδοσης του κορονοϊού, δεν την ευνοούμε ασφαλώς, τηρώντας με υποδειγματικό τρόπο τα μέτρα προστασίας, καθιστώντας το λιανικό εμπόριο ένα ασφαλή προορισμό. Και εδώ έρχονται να συσσωρευτούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις μέσα στην πανδημία. Επίσης, να θέσω υπόψη σας ότι το λιανικό εμπόριο σε όλη τη διάρκεια αυτή των δύο χρόνων είχαμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις των πολυκατεστημάτων τροφίμων, τα οποία δεν πωλούν μόνο τρόφιμα. Το αναδείξαμε και στις τελευταίες μας επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, ότι δεν μπορούν να διακρίνουν το λιανικό εμπόριο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, να διαχωρίζουμε, όπως και είχαμε και το θέμα του ωραρίου, το οποίο τελικώς το καταφέραμε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, όταν θέσαμε το θέμα πανελλαδικά και 20 εμπορικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα υπογράψαμε το κοινό αίτημα και επανήλθαν το ωράριο στις 8.30 το πρωί, όπως είναι φυσιολογικό σε πόλεις του μεγέθους του Αγρινίου, που δεν έχουν να δημιουργήσουν προβλήματα συνωστισμού, τα οποία κάποιος θα μπορούσε να δει με θετικό μάτι δημιουργία κάποιων άλλων μέτρων στα μεγάλα, πολύ μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Εμείς έχουμε εστιάσει, κύριε Γενικέ, κάποια αιτήματα τα οποία σας τα έχουμε αποστείλει και θα τα καταθέσω και σήμερα. Το βασικό πρόβλημα είναι το θέμα της ρευστότητας. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ξέρετε πολύ καλά, το ανέδειξαν και κορυφαία στελέχη γενικότερα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ότι 15 μέχρι 25.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Εμείς θα το πω σχηματικά, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες, όχι να μπουν μέσα. Με αποτέλεσμα τα κριτήρια τα αυστηρά τα οποία κάθε φορά προβάλλουν οι τράπεζες μας αφήσουν έξω από τη χρηματοδότηση. Με τόσο κόπωση που έχουν συσσωρεύσει επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα 12 συνολικά χρόνια, είναι αδύνατον να έχουν την επόμενη μέρα να τη δουν
με ένα διαφορετικό μάτι να μπορούν να προσδοκούν κάτι καλύτερο. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Το θέμα δηλαδή της πρόσβασης στο τραπεζικό δανεισμό, το θέμα των 120 δόσεων που το έχουμε αναδείξει, έχει βγει και στην επικαιρότητα και ακόμη και τις τελευταίες και χθες και προχθές και με συναντήσεις που υπήρχαν και από την τριτοβάθμια οργάνωση του εμπορίου, όπου εμείς ζητάμε όχι 36,72 που έβγαλε η κυβέρνηση και ισχύει μέχρι τις 28 του μήνα και παρόλο τις παρατάσεις που έχουν δοθεί για να μπουν περισσότεροι, δυστυχώς κύριε Γενικέ, δεν μπαίνουν οι συνάδελφοι γιατί τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά και δεν μπορούν να μπουν. Αυτό είναι πολύ βασικό και το ζητάμε να γίνουν 120 δόσεις. Οι επιστρεπτές προκαταβολές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, που λόγω της μεγάλης πτώσης του τζίρου που υφίστανται αυτή τη στιγμή, του άτυπου lockdown που ουσιαστικά έχουμε, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, να ικανοποιηθούν αυτές. Και φυσικά ζητάμε, το τελευταίο για να μην σας κουράζω, από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα έρθουν πολλά χρήματα να μην είναι έξω από το κάδρο, από το σχεδιασμό της κυβέρνησης, η χρηματοδότηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Για να μην κρατάω το χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.